Αδελφοί, καλώς σας βρήκα, γιατί μου είπατε το καλωσορίσατε. Εγώ για τον πατέρα εκεί κάτι θα σας πω γιατί τα είπατε και γιατί δεν μου αρέσει να λέω ευχαριστώ, γιατί ευχαριστώ σημαίνει ότι δεν είχα προσφέρει άλλο. Ο πατήρ Γκίκας είναι, όπως τον ονομάζει η Εκκλησία, πατήρ και ο πατήρ δεν μπορεί να εγκαταλείψει τα παιδιά. Ο πατήρ δεν σταματάει ή δεν ξεχνάει τα τέκνα που αφήνει. Το πίνιο και η ενορία δεν χειροδοτούνται σε κανέναν. Ο πατήρ Γκίκας αγωνίστηκε τόσα χρόνια με τη βοήθεια του Θεού, την ευλογία τριών επισκόπων οι οποίοι πέρασαν κατά τη διάρκεια της εφημερίας του. Εγώ αναλαμβάνω το διοικητικό μέρος προς νέος εφημέριος. Τα παιδιά του πατρός Γκίκα δεν μπορώ να τα πάρω. Μπορώ να βοηθήσω να τα διακονεί όσο ζει. Η ενορία είναι ένα ζωντανό κύτταρο το οποίο αποτελείται όχι από τον ιερέα ή τον ψάλτη ή τους επιτρόπους, αλλά αποτελείται από τους ανθρώπους. Και ως ενορία νοείται η σύναξη των ανθρώπων. Όπως ήρθατε σήμερα για να ευχαριστήσετε τον πατέρα Γκίκα, όχι για να τον αποχαιρετήσετε, έτσι να έρχεστε κάθε Κυριακή, να αγωνίζεστε για την ενορία, να λέτε τη γνώμη σας, όχι καφενιακά όχι με ειδική, αλλά στον εφημέριο, στους επιτρόπους. Να λέτε τι σκέψεις έχετε για την ενορία, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο ή τι έγινε λάθος. Όχι να σχολιάζετε όμως και να βαρύνετε την καρδία σας και να βαρύνετε και άλλους με σχόλια και λόγια. Θα έρχεστε με εμπιστοσύνη να λέτε αυτό που πιστεύετε. Και θα το λέτε με ειλικρίνεια, όπως μιλάνε τα τέκνα προς τον πατέρα. Όπως μιλάγατε στον πατέρα Γκίκα τόσα χρόνια. Και ο πατήρ Γκίκας θα είναι εδώ να συμβουλεύει και εμένα, διότι οποιαδήποτε και αν είναι τα εφόδια που έχει ο άνθρωπος, η εμπειρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί ποτέ. 63 χρόνια εμπειρίας δεν χωράνε μέσα σε οποιοδήποτε βιβλίο. Να είναι εδώ υγιής για πολλά χρόνια, να μας συμβουλεύει, να μας καθοδηγεί, να μας δείχνει αν κάνουμε κάτι λάθος, να μας επαινεί όπως ο πατέρας τα παιδιά αν κάνουμε κάτι σωστό και αν δώσει ο Θεός να γίνει κάτι καλό, και να είστε εσείς εδώ παρογή και βοηθή. Μην κάθεστε από μακριά στην ενορία, μην αντιμετωπίζετε την ενορία επαιτειακά, να είστε εδώ αγωνιζόμενοι. Αν φύγουν οι άνθρωποι, θα φύγει και ο ιερέας. Αν φύγουν οι άνθρωποι, δεν χρειάζεται και ο ναός. Θα γίνει μουσείο. Ο ναός είναι για να συναντούμαστε όλοι κάθε Κυριακή και εορτή προς δοξολογία του Θεού. Διότι είναι πολύ ουσιαστικό αυτό που λέει η Εκκλησία. Ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να τελέσει τη λειτουργία. Οι κανόνες της Εκκλησίας απαγορεύουν στον ιερέα να περάσει τετραχύλι, αν δεν υπάρχει ένας λαϊκός να λέει το Κύριε ελέησον ημών. Αμήν. Ο Θεός είναι εν μέσω δύο ή τριών συνειμμένων εν το όνομα Του. Αν εσείς φύγετε, εμείς περισσεύουμε. Αν εσείς δεν έρχεστε, όλα είναι μάτια. Λοιπόν, τον αγώνα αυτόν, πατρός Γκίκα, να ανταλείψει ο καθένας από εμάς προσωπικά, ερχόμενος εδώ να του εύχεται, ερχόμενος εδώ να λειτουργεί μαζί του, ερχόμενος εδώ να πάρει την ευχή. Εν το ναό, λοιπόν, με τις ευχές του πατρός Γκίκα, για πολλά πολλά έτη ακόμα να είμαστε μαζί, συνοδοιπόροι και να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν προς Θεόν και προς το δομή των ανθρώπων. Με την ευχή σας, πάτε. Σας ευχαριστώ, αλλά είπατε πολλά πράγματα για μένα, νυχτενήσατε πολλά πράγματα. Εγώ από τα ίσα, όσα είπατε, ό,τι έχω κάνει, δεν θυμάμαι τίποτε. Ένα όμως ζητάω να με συγχωρέσετε. Ο Θεός να με ελεήσει και να δώσει μετάνοια. Αυτό θέλω. Να προσευχόσετε για να με ελεήσει ο Θεός, για να με δώσει μετάνοια. Για να σαβάσει σε ρημέλεγε, άφησε να ζήσω ακόμα, να μετανοήσω, λέει. Να μετανοήσω. Μεγάλο πράγμα μετάνοια. Αυτό σας παρακαλώ, έρχεστε για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάτε Γιώργη, να είστε ευεργημένος και εσύ ο Θεός θα σας δίνει και πάντα.